Διαστάσεις επιδημίας λαμβάνουν πλέον οι συνεχείς κλοπές των εξαιρετικής ποιότητας σταφυλιών Crimson που καλλιεργούνται στην ευρύτερη περιοχή της Βροντούς Πιερίας, φέροντας δεκάδες αγρότες παραγωγούς σε πλήρη απόγνωση. Όπως κατήγγειλε αποκλειστικά στη Δίον Τηλεόραση και ο πρόεδρος του ΣΠΕΚΟ Βροντούς Γιώργος Νάτσιος, η παραγωγή μας είναι απροστάτευτη από δεκάδες επιτίδιους κλέφτες που μπαίνουν στα περιβόλια τους και προκαλούν ζημιές κλέβοντας μεγάλες ποσότητες από αυτά. Επίσης θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα και το γεγονός ότι αυτή την περίοδο τα συγκεκριμένα σταφύλια Grimson έχουν ραντιστεί με τα σχετικά φάρμακα και είναι ακατάλληλα προς κατανάλωση πριν από τις 10 Σεπτεμβρίου. Οπότε τίθεται και θέμα προστασίας της δημόσιας υγείας, κάτι για το οποίο θα έπρεπε να επιληφθούν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες τη περιοχή. Στην υπογραφή της κοινή υπουργική απόφαση προχώρησε ο αναπληρωτής Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη Μάξιμο Χαρακόπουλο, με την οποία εξορθολογίζονται τα τέλη εκτίμηση-επανεκτίμηση, καθώ και τι δαπάνε και τι αποζημιώσει που καλύπτονται από αυτά για την εκτέλεση του εκτιμητού έργου από τον ΕΛΓΑ. Η ΚΙΑ προωθήθηκε για υπογραφή στο συναρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Ειδικότερα μειώνονται σε ποσοστό 50% τα τέλη επανεκτίμησης που πληρώνει η παραγωγή στον ΕΛΓΑ όταν υποβάλουν ένσταση επί των πορισμάτων ζημίας για το σύνολο των καλλιεργειών. Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη το βαθμό δυσκολίας των επιμέρους εκτιμήσεων και το ύψος της ασφαλιζόμενης αξίας των αντίστοιχων καλλιεργειών με την ίδια απόφαση, πρώτο μειώνονται τα τέλη εκτίμησης για τα σιτηρά από 1 ευρώ αναστρέμα σε μισό ευρώ αναστρέμα. Δεύτερον, μειώνονται τα τέλη εκτίμηση για τα ακτινίδια από 5 ευρώ αναστρέμα σε 2 ευρώ αναστρέμα. Και τρίτον, τα τέλη εκτίμηση των ζημιών στα κυπευτικά αυξάνονται από 1 ευρώ αναστρέμα σε 2 ευρώ αναστρέμα. Λόγω τη απαιτούμενη συνεχού παρακολούθηση των συγκεκριμένων καλλιεργιών σε περίπτωση ζημιά καθώ και τη διενέργεια δεύτερη εκτίμηση σε αρκετέ περιπτώσει. Μετά από επίσκεψη κλιμακίου του ΣΥΡΙΖΑ, Στη Βροντού, και συνάντηση με αγρότε τη περιοχή, ενημερώθηκαν τα μέλη του κόμματο αυτού σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε φέτο στην παραγωγή καπνού στι περιοχέ Ρόγκια και Τσαπουρνιά του Δημοτικού Διαμερίσματο Βροντού. Σε σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ, επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί εντοπίζουν το πρόβλημα στην κακή διαχείριση των αποθεμάτων νερού άρδευση στου ταμιευτήρε και στην κακή συντήρηση των δημοτικών πομόνων από πλευρά τη Δημοτική Αρχή του Δήμου Δίου Ολύμπου. Παρά τι φιλότιμε προσπάθειε των υδρονομέων, η ποσότητα του νερού δεν επαρκούσε για την κάλυψη όλων των αναγκών στην άρδευση των κτημάτων τη περιοχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ Πιερία στη συνέχεια υποβάλλει σειρά ερωτημάτων, τονίζοντα τη Δημοτική Αρχή και η υπεύθυνη Αντιδήμαρχο Δίου Ολύμπου οφείλει να απαντήσει πρώτον. Ποιος ευθύνεται για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε σε κρίσιμο στάδιο της παραγωγής καπνού, προκαλώντας οικονομική ζημιά στους παραγωγούς της περιοχής. Δεύτερον, ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να καλύπτονται πάντα οι ανάγκες άρδευσης των παραγωγών. Τρίτον, Ποιο θα αποζημιώσει τους παραγωγούς για την οικονομική ζημιά που υπέστησαν στην παραγωγή τους και καταλήγει στην ανακοίνωσή του το αγροτικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η Δημοτική Αρχή και τα στελέχη της δεν παίζουν κομματικά παιχνίδια σε βάρος των αγροτών της περιοχής. Μας φοβίζει όμως και η ανικανότητά τους να χειριστούν ένα τέτοιο ζήτημα, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη οικονομική περίοδο, όπου ο παραγωγικός αγροτικός τομέας χρήζει ιδιαίτερη φροντίδας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΓΑ, η καταβολή των νέων οικογενειακών επιδομάτων, του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέχνων και του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου σε 126.802 δικαιούχους, για τους οποίους έγινε οριστική εκαθάριση του εντύπου ε1 από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριωκών Συστημάτων, συμπλήρωσαν σωστά το έντυπο α21 και κρίθηκαν δικαιούχοι κατά τους σχετικούς ελέγχους το ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 43.833.669,81 ευρώ. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, θα ακολουθήσουν και άλλες καταβολές οικογενειακών επιδομάτων στους υπόλοιπους δικαιούχους, σύμφωνα με την πορεία των οριστικών εκαθαρίσεων. Όπως είναι γνωστό, δικαιούχοι είναι πλέον και όσοι έχουν ένα παιδί και πληρούν τα κριτήρια που θέτει ο νόμος. Ο ΟΓΑ ενημερώνει για μια ακόμη φορά ότι αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να υποβάλουν ηλεκτρονικά μετά τη φορολογική τους δήλωση και το έντυπο Α21 μέσω του Taxis.net της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.